Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε Ελλάδα και Τουρκία την επομένη της Συνόδου Κορυφής, μια Σύνοδος Κορυφής, Α, Αλεξία Τασούλη, η οποία πιστοποίησε το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Ναι, ε, Γιάννη, η Σύνοδος Κορυφής τελείωσε, το αδιέξοδο όμως της Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει, διότι ούτε κυρώσει επιβλήθησαν, ούτε έναρξη, προοπτική έναρξη διαλόγου υπάρχει, ούτε προοπτική έναρξη διαρευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Και το Βερολίνο έχει διαμηνήσει στην Αθήνα και επιμένει ότι θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια διαμεσολάβηση και να τα βρούμε επιτέλου με του Έλληνε. Καταλαβαίνω όμω ότι παράλληλα κινείται και η ελληνική διπλωματία. Δεν τα περιμένουμε όλα από το Βερολίνο. Αναλαμβάνουμε κι εμεί δικέ μα πρωτοβουλίε στι κινήσει. Κοιτάξτε, Γιάννη, την Πέμπτη λύγει η τουρκική παράνομη ναύτεξ. Και είναι ένα θέμα τώρα για την ελληνική κυβέρνηση εάν θα υπάρξει παράταση τη ε, τουρκική ναύτεξ και αν αυτή η νέα έκδοση τη ε, ναύτεξ ποια περιοχή θα αφορά. Αν δηλαδή τώρα θα αφορά πιο δυτικά του 28ου ημεσημερινού ή θα σε θαλάσσια περιοχή που θα εμπίπτει στην Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Και το λέω αυτό διότι την παραμονή τη λήξη τη ναύτεξ, ο Πρωθυπουργό θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου, Αλ Σίση. Η συνάντηση θα γίνει στην Ελευκοσύνδη. Θα έχουμε τριμερή συνάντηση κορυφή Ελλάδα-Αιγύπτου-Κύπρου. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι οι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι στο τραπέζι. Και βέβαια, περιμένουμε, όπω και η Άγκυρα θα ακούσει, την κοινή ανακοίνωση που θα εκδοθεί αμέσω μετά την συνάντηση των τριών ηγετών. Παράλληλα, κινούμαστε και προ άλλε κατευθύνσει όμω. Ναι, η διπλωματική κινητικότητα δεν σταματάει εδώ. Στι 22 Οκτωβρίου περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία στην Αθήνα, τον Σεργέη Λαβρόφ. Θυμίζω ότι πρόσφατα τα Ταγί είχε μια συνομιλία και συνάντηση με τον πρόεδρο τη Ουκρανία. Μια συνάντηση αυτή που εξόργησε τον Κρεμλίνο και τον Βλαντιμίρη Πούτιν. Επομένω, η επίσκεψη του επικεφαλή τη ρωσική διπλωματία θα έχει βαρύτητα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Και έχουμε και άλλε εξελίξει. ότι την Τρίτη, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, ο Νίκο Δένδια, θα έχει συνάντηση με τον Έντι Ράμα στα Τύρανα. Προγραμματίζει να πάει στα Τύρανα στην Αλβανία. Θυμίζω ότι ο Έντι Ράμα έχει άριστε σχέσει και είναι με τον Ταγίπ τη Τουρκία στην Αλβανία ασφαλώ. Και είναι δυναμικό Γιάννη το πλαίσιο των διπλωματικών εξελίξεων και έχουμε και την Κυριακή τι επαναληπτικέ εκλογέ στα κατεχόμενα και αναμένουμε αμέσω μετά πρωτοβουλία του ΟΗΕ για ενδεχόμενη πενταμερή διάσκεψη. Σε ευχαριστώ, Αλεξία.